Προφυλακιστέο κρίθηκε μετά την απολογία του ο γνωστό τράπερ που μαζί με δύο άλλου νεαρούς κατηγορούνται για μια σειρά από εκρήξει σε ATM τραπεζών με σκοπό τη ληστεία. Παραδέχθηκε ότι συμμετείχε μόνο σε μία από τι οκτώ ενέργειε που του αποδίδονται και ζήτησε συγγνώμη. <Το> 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 Παραδέχτηκε τη συμμετοχή του μόνο στην έκρηξη στο ATM Τράπεζα στην Ερμιόνη την από τέσσερι ημέρε που οδήγησε στη σύλληψή του ο 28χρονο τραγουδιστή τη Τραπ Μουσική. Ενώπιον τη ανακρίτρια, εμφανίστηκε μετανιωμένο και ζήτησε συγγνώμη. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από το κοινωνικό σύνολο για την αξιόπινη συμπεριφορά μου και είμαι διατεθειμένο να υποστώ τι συνέπειε των πράξεών μου στο μέτρο και στο βαθμό όμω τη πραγματική μου εμπλοκή. Σε βάρος των κατηγορουμένων ασχέθηκε συμπληρωματική ποινική δίωξη για ακόμα δύο εκρήξεις ATM σε τράπεζες της Εύβιας και της Κορινθίας, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των εκρήξεων στις 8. Ο 28χρονο μουσικό υποστήριξε ότι ουδέποτε πυροβόλησε είτε απείλησε χρησιμοποιώντα όπλο αστυνομικού συμπολίτε και είπε ότι έχει άλλωθει αναφορικά με τη ληστεία στο Αίγυο για την οποία αντιμετωπίζει και την κατηγορία τη απόπειρα ανθρωποκτονία. Για την υπόθεση τη απόπειρα ανθρωποκτονία, που είναι και η πιο βαρύνουσα στο κατηγορητήριο και αφορά την απόπειρα κατά τη ζωή δύο αστυνομικών, αποδείξαμε στην κυρία Ανακρίτρια και στον κύριο Ισαγγελέα Γνωμοδοτήσεων ότι δεν ήταν καν παρόν στη συγκεκριμένη περιοχή. Εξ αρχή, είχα ξεκαθαρίσει πω η συμμετοχή μου θα περιοριστεί μόνο σε ό,τι αφορά εκρήξει σε ATM τραπεζών. Ότι ποτέ δεν θα διακινδύνευα την υγεία και την σωματική ακαιρεότητα ενό αθώου πολίτη. Γι' αυτό και οι πράξει τελούνταν συγκεκριμένε ώρε και σε απομακρυσμένα σημεία, ώστε να μην υπάρχουν άνθρωποι. Μαζί με τον 28χρονο Τράπερ, το δρόμο για τι φυλακέ πήραν και άλλοι δύο νεαροί που φέρονται ω συνεργοί στι επιθέσει κατά τον ATM. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η λία τη πύρα ξεπερνά τι 700.000 ευρώ.